Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαστε λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος. Η οικονομία ανακάμπτει, η ανεργία πέφτει, η βιομηχανική παραγωγή ανεβαίνει, ο τουρισμός πάει για την καλύτερη χρονιά. Και θα έλεγε κανείς ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε, να αποτιμήσουμε το πρόσφατο οικονομικό παρελθόν και τις πολιτικές που ασκήθηκαν και να συζητήσουμε ειλικρινώς για το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Όμως όχι. Η αξιωματική αντιπολίτευση καταθέτει μια πρόταση μορφής, γιατί λέει: οι χειρισμοί μας στο Μακεδονικό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Κανένα ποτήρι δεν ξεχύλισε. Το ποτήρι σε λίγο θα είναι στα 3/4, διότι θα διανύουμε τον τρίτο χρόνο της δικής μας διακυβέρνησης από τους 4 και οπλιστείτε με υπομονή, διότι έχει και δεύτερο ποτήρι. Θα τις χάσετε για τις εκλογές του 2019, κύριε. Η αριστερή παρένθεση έχει ξεχυλώσει. Αρχίζει και σας τυχιώνει και το γράφουν όσοι σας υποστηρίζουν το ενδεχόμενο της νέας τετραετίας Τσίπρα και σήμερα. Και χθες εδώ μέσα κρίθηκαν δύο πολύ σοβαρές πολιτικές μάχες. Πρώτον, μας δώσατε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε την εμπιστοσύνη της Βουλής 2 φορές. Αυτή είναι η πρώτη μάχη που κρίθηκε. Και η δεύτερη μάχη είναι η μάχη η εσωκομματική σας. Διότι ο κύριος Σαμαράς σήμερα έσκησε ό,τι είχε απομείνει από το φιλελεύθερο κοστούμι του κύριου Μητσοτάκη. Τι βλέπουμε λοιπόν? Τον αρχηγό που κατέγραψε το ιστορικό σας χαμηλό, 18%, να σας εκφράζει και να τον χειροκροτείτε και όρθιοι. Βεβαίως, μπράβο, συγχαρητήρια. Ακούμε ότι το Βουκουρέστι ήταν μια μπλόφα και δεν ήταν η μεγάλη στρατηγική κίνηση. Βλέπουμε άθλιες επιθέσεις στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και άθλιες επιθέσεις και συκοφαντίες στον Υπουργό των Εξωτερικών. Βλέπουμε κραυγές, δυστυχώς, εναντίον μιας συμφωνίας από μια ακροδεξιά, η οποία έκανε καριέρα πάνω στο μακεδονικό ζήτημα. Και δυστυχώς για σας, αν σήμερα κυβερνούσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ασκούσε την πολιτική την οποία είχε ασκήσει κατά τη διακυβέρνησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τον ανέτρεπε μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Είδαμε και άλλα. Είδαμε και τον ΤΑΗ να ζητά να γίνει πραξικόπημα και να μετατρέπεται σε υπερταχή ανίσα όταν ασχολείται μαζί του ο εισαγγελέας. Και επειδή σας ερέθησε αυτό που σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακούστε να δείτε κύριοι, η δύναμη του φασίστα δεν βρίσκεται στη γροθιά και στη γλωτσιά του. Βρίσκεται στην ανοχή του περίγυρου. Και παθαίνει η δημοκρατία μας μεγάλο κακό όταν υιοθετείτε την ατζέντα του. Κάνατε αυτό το ιστορικό λάθος και επί της δικής σας διακυβέρνησης. Σας θυμίζω λεκτικά τοπήματα, ακροδεξιά ολισθήματα του τότε αρχηγού σας που έλεγε ότι τις πόλεις μας τις έχουν καταλάβει λαθρομετανάστες. Όταν λοιπόν κατ' επίφαση μάχεσαι τη Χρυσή Αυγή και φέρνεις μέσα στα σαλόνια τις ιδέες και τη ρητορική της, κακό κάνεις στη δημοκρατία. Αυτό πρέπει να έχετε στο νου σας και να είστε πολύ μετρημένοι. Όχι να χειροκροτείτε όταν κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς από αυτό εδώ το βήμα την παράταξη που κυβερνά για εθνομηδενισμό. Λίγο μέτρο και σεβασμός. Στο σημερινό συλλαλητήριο. Έλα, το σημερινό συλλαλητήριο. Το σημερινό συλλαλητήριο, κύριε Βορύδη, βεβαίως και θα ψηφίσουμε και με περηφάνεια. Θα λύσουμε όσα προβλήματα δημιουργήσατε εσείς που θέλετε μια χώρα φοβική και ένα λαό φοβικό. Ένα λαό που φοβάται και τον περίγυρό του, ένα λαό που δεν αντέχει να σηκώσει στις πλάτες του τη χώρα. Το σημερινό συλλαλητήριο, υπάρχουν δύο κόμματα στο οποίο καλούν ανοιχτά για συμμετοχή. Η Χρυσή Αυγή και η Νέα Δημοκρατία. Ναι ή όχι? Προσέξτε. Α, δεν καλείτε? Ωραία. Ο αντιπρόεδρός σας λοιπόν έχει καλέσει ανοιχτά και μην υποκρίνεστε. Θέλω λοιπόν να πω... Μισό λεπτό. Γίνεται λοιπόν και άλλη μία απρέπεια. Πάτε να συκοφαντήσετε το καταπληκτικό, το μεγαλειώδες κίνημα των αγανακτισμένων. Στο μεγαλειώδες κίνημα των αγανακτισμένων, εάν έχετε λίγη ψυχραιμία και με ακούσετε, θα μπορέσετε κι εσείς να απαντήσετε αν θέλετε. Στο μεγαλειώδες κίνημα των αγανακτισμένων
υπήρχε και εκεί φασιστικός σπόρος, αλλά δεν φύτρωσε και δεν κάρπισε. Γιατί ήταν άλλες οι δυνάμεις οι οποίες εκεί έπαιξαν τον ιστορικό τους ρόλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, παντού, ο φασισμός παντού θα επιδιώκει. Όταν υπάρχουν λαϊκά ξεσπάσματα, παντού θα επιδιώκει να πάει να ρίξει το σπόρο του. Το ερώτημα είναι αν θα βρεθούν πολιτικές δυνάμεις να τον ποτίσουν και να του βάλουν λίπασμα πολιτικό για να καρπίσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν σας αρέσει η συμφωνία, δικαίωμά σας. Διαφωνείτε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διαφωνείτε με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό για να του δώσει συγχαρητήρια. Αυτό είναι δικαίωμά σας. Δεν είναι δικαίωμά σας όμως να λέτε ψέματα στον κόσμο. Και κυρίως στον κόσμο ο οποίος έχει αυξημένες ευαισθησίες και έχει κατέβει στα συλλαλητήρια ή προτίθεται να ξανακατέβει. Αυτός ο κόσμος είναι που πρέπει να μάθει την αλήθεια. Και εσείς οφείλετε να του την πείτε. Όχι να υποκρίνεστε εδώ πέρα 2,5 μέρες. Τι προτείνετε εσείς σήμερα, ποια ονομασία σας κάνει? Φτάσατε ή δεν φτάσατε να αποδεχτείτε και να προτείνετε το Μακεδονία Παύλα Σκόπια? Υπέγραψε ή όχι ο κύριος Σαμαράς το 91 έγγραφο με αναφορά στη δημοκρατία της Μακεδονίας? Εξηγήστε στον κόσμο που κατεβαίνει στα συλλαλητήρια γιατί ο Γκρούευσκι και ο Ιβανόφ κατηγορούν με την ίδια φρασιολογία που κάνετε εσείς για τον Τσίπρα το ΖΑΕΒ για εθνική μειοδοσία. Τι έχει συμβεί? Ελάτε αντιμέτωποι με την αλήθεια. Πείτε επιτέλους την αλήθεια για όσα έχει κάνει η παράταξή σας τα τελευταία 25 χρόνια. Για όσα έχει πει. 1992, Αντώνη Σαμαράς. Λέει, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναγνωρίζει το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. 1993, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λέει, ο Σαμαράς είχε δεχθεί σε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών να αναφερθεί η δημοκρατία αυτή με σκέτο το όνομα Μακεδονία. 1993, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πάλι, βεβαίως είχα δεχθεί τη διπλή ονομασία. 1993, Αντώνη Σαμαράς, Παπούλιας και Υφυπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων προχωρούσαν με εντολή Μητσοτάκη στο να πουλήσουν το όνομα της Μακεδονίας. 2002, Αντώνη Σαμαράς, ο Μητσοτάκης μου είπε ότι το ζήτημα του ονόματος δεν το θεωρεί σημαντικό. 2008, Άδωνης Γεωργιάδης, απίστευτη κολοτούμπα του Κώστα Καραμαλή, εθνικά επικίνδυνη η Ντόρα Μπακογιάννη. Γι' αυτό τώρα κατήσχησε η γραμμή ότι το Βουκουρέστι δεν ήταν η μεγάλη κίνηση εξωτερικής πολιτικής, ήταν μια μπλόφα, την οποία τη βάλατε στο τραπέζι επειδή ξέρατε ότι θα την απορρίψει η απέναντι πλευρά. 2009, ο κύριος Σαμαράς, αν δεχτούν αλλαγή της συνταγματικής τους ονομασίας, να συζητήσουμε κι εμείς για το τι πρέπει να γίνει παρακάτω. Ντόρα Μπακογιάννη, 2011, ο κύριος Σαμαράς είναι ένα θλιβερό κεφάλαιο του Σκοπιανού. Αυτή τη διαχείριση κάνατε. Και πού ήρθαμε τώρα? Ήρθαμε τώρα όπου δυστυχώς ο αρχηγός σας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι θλιβερό φερέφωνο του κύριου Σαμαρά. Και όπως είπε και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Σαμαράς είναι θλιβερό κεφάλαιο του Μακεδονικού. Έχουν και οι δύο δίκιο. Κάντε το συνειρμό. Γιατί συμβαίνουν όμως όλα αυτά? Γιατί συμβαίνουν? Ποιο είναι το κεντρικό σας πρόβλημα? Το κεντρικό σας πρόβλημα είναι ότι δεν βγαίνει η υπόσχεση που δώσατε στους οπαδούς σας όταν άλλαξε η διακυβέρνηση της χώρας το 2015. Η χώρα ανακάμπτει, η ανεργία πέφτει και το ακραίο νεοφιλελεύθερό σας πρόγραμμα συνειδητοποιείτε κι εσείς ότι μπορεί να εφαρμοστεί μόνο υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Υπό συνθήκες ενός νέου μνημονίου, υπό συνθήκες ενός σκιώδους μνημονίου ενδεχομένως, πάντως όχι υπό συνθήκες ομαλής χρηματοδότησης της οικονομίας. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι μπορείτε να πείσετε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού για να μην επανακάψουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, για να μην αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, για να κάνετε νέο κύμα απολύσεων στο δημόσιο κρυμμένο πίσω από το 1:5 του κυρίου Μητσοτάκη? Άκουσον, άκουσον. Πάει η Γεροβασίλη στη διαπραγμάτευση, κερδίζει το 1:1 και βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης, υπερακοντίζει σε αυτό που δέχτηκαν οι θεσμοί και λέει όχι, 1:5 στο δημόσιο. Αυτό το πακέτο, αυτό το πρόγραμμα χρειάζεται και εξωτερικό καταναγκασμό και αυτό είναι που δεν αντέχετε. Αυτό είναι που δεν μπορείτε. Δεν έχω πολύ χρόνο, θα παραλείψω κάποια από αυτά που ήθελα να πω. Θέλω να κάνω μία αναφορά στο κίνημα αλλαγής.
και στην κυρία Γεννηματά. Ο κύριος Αλιβιζάτος είπε ότι η συμφωνία καλύπτει το 80% των ελληνικών θέσεων. Κορυφαία στελέχη και του ποταμιού. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης λένε ότι η συμφωνία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ο κύριος Βενιζέλος είχε ως υπουργός εξωτερικών κάνει πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση στον ΟΗΕ. Μας ενημέρωσε ο κύριος Σαμαράς ότι ήταν προσωπική του θέση. Δεν είναι η προσωπική του θέση, ήταν η πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Με τον κύριο Βενιζέλο έχουμε συγκρουστεί, αλλά εσείς δύο μέρες εδώ μέσα πολιτεύεστε με το επιχείρημα ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις μέσα στους κυβερνητικούς εταίρους. Και είχατε εσείς δηλαδή διακυβέρνηση όπου πρωθυπουργός και υπουργός των εξωτερικών είχαν διαφορετικές θέσεις για το τόσο κρίσιμο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο και εμείς θα λύσουμε όσο οφείλουμε. Ευρωπαίοι σοσιαλιστές χαιρετίζουν τη συμφωνία, αλλά δυστυχώς η κυρία Γεννηματά επιλέγει μια στάση η οποία είναι αναντίστοιχη με αυτά τα πράγματα, το οποίο προσωπικώς δυσκολεύομαι να το εξηγήσω. Κλείνω με το εξής. Η χώρα βγαίνει ξανά στο φως. Και κάποιοι επιμένουν να μένουν στην ομίχλη όσο η χώρα βγαίνει στο φως. Σε όλα τα θέματα, και επειδή άκουσα και μια αναφορά στο Γιάννη Ρίτσο, ο Γιάννης Ρίτσος στις Γειτονιές του Κόσμου έγραψε: «Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι η ομίχλη. Εμείς που λες όλα τα φτιάχνουμε στο φως». Όλα στο φως λοιπόν και για το μακεδονικό και για την οικονομία, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.